πάρα πολλά εκλογικά τμήματα, οπότε δεν θα μπορούσα να μείνω εδώ πέρα σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους Θεσσαλονικείς ότι οι εκλογές είναι η γιορτή του πολίτη και είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη, ακόμα και αν αυτό το οποίο κατοικεί στη σκέψη τους είναι πρωτίστως η οργή, η χρήψη της απώλειας, ίσως και η απόκρουση. Νομίζω ότι πρέπει οι πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει μεγάλα προβλήματα ασφάλειας από εκεί που βρέθηκα να ψηφίζω εδώ, ενώ δεν είναι η γειτονιά μου. Και εκτός τούτου καταγράφονται και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία οι κάτοικοι αυτής της γειτονιάς θα ζουν. Τον άθλιο ΟΑΣ, τον οποίο έχει απολυτικοποιήσει ο κύριος Σπίρτζης, η καθαριότητα που είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της πόλης, όλα αυτά πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι Θεσσαλονικείς την ώρα που θα πάνε να ψηφίσουν. Τους καλώ λοιπόν να ψηφίσουν όχι με βάση το θνικό, αλλά με βάση τη λογική, δίνοντας τον δήμαρχο που θα εκλεγεί ένα δυνατό ποσοστό ώστε να μπορέσει να διοικηθεί η πόλη. Γιατί αυτά τα απλά τα καθημερινά θα μπορέσουν να γίνουν πράξη, να βρουν τις λύσεις τους μόνο εάν ο δήμαρχος έχει μια τα χέρια. Τους καλώ λοιπόν να στηρίξουν τον συνδυασμό Θεσσαλονίκη και Παιδιά ως υπεύθυνα με τη μεγαλύτερη δυνατή ισχυρή εντολή. Ευχαριστώ.